Όχι. Είναι ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που το ξέρει ο Θοδωρής. Και ο δεύτερος λόγος που θέλω να το δω μαζί με τον Θοδωρή είναι γιατί έχει πάει στο νησί στο οποίο γυρίστηκε το ντοκιμαντέρ. Είναι ένα μικρό νησάκι έξω από την Κρήτη, το νησί Χρυσή, ναι. Όπου έζησε ένας άνθρωπος κατ' επιλογή ναυαγός για 42 ολόκληρα χρόνια. Ο Νίκος Βασιλάκης λοιπόν δέχτηκε εκεί μια ομάδα 8 νέων ανθρώπων να κάνουν το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του. Δυστυχώς έφυγε λίγο πριν βγει το ντοκιμαντέρ από τη ζωή στα 66 του χρόνια. Αλλά τώρα αυτά τα 8 παιδιά παίρνουν αυτό το ντοκιμαντέρ που είναι μόλις 11,5 λεπτά και είναι ελεύθερο για θέαση. Αυτό είναι μια ώρα, νομίζω, από την Ιεράπετρα με καραβάκι. Σωστά. Δηλαδή είναι τελείως εξωτικό μέρος. Δεν το πιστεύεις. Δηλαδή, παρότι η Κρήτη έχει τέτοιες ομορφιές, αυτό είναι χαμένο στο διάστημα. Χρυσίζει κιόλας η άμμο, σου λένε μην πάρεις κοραλάκια, μην πάρεις κοχυλάκια. Σωστό, να τα λένε αυτά. Κέντρος αυτά, δηλαδή πραγματικά χάνεις το φως σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτό το νησί, δεν το πιστεύεις ότι υπάρχει. Και μου έκανε εντύπωση ότι υπήρχε ένας άνθρωπος εκεί και μίλησε και έγινε και αυτή η ταινία. Πάμε να το δούμε, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε και τη ζωή του. Με μία μικρή Ολλανδέζα τουρίστρια έκανε και το παιδάκι που βλέπουμε στις φωτογραφίες εκεί. Σε αυτό το νησί. Μένει εκεί. Έμεινε μέχρι να πάει 6 ετών το παιδί, το πήρε και πήγε στην Ολλανδία για να πάει σχολείο. Έφυγε η μικρή Ολλανδέζα μετά σαμπό και πήγε πίσω. Να το δούμε. Για να το δούμε, πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολλά χρόνια εδώ στο νησί. Με πρέπει τα 40 χρόνια, 42. Η ιστορία του 66χρονου που παράτησε τα πάντα και επί 4 και πλέον δεκαετίες έζησε μόνο σε ένα νησάκι νότια της Κρήτης περιγράφεται σε ντοκιμαντέρ που δημιούργησε μια ομάδα νέων ανθρώπων. Ο θάνατος του πρωταγωνιστή Νίκου Βασιλάκη ήρθε στο τέλος των γυρισμάτων και όπως αναφέρουν οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ Little Island, μετά από 2 χρόνια η πρώτη μας ταινία που μας έμαθε πάρα πολλά, μας προσέφερε έντονες, χαρούμενες αλλά και συγκινητικές στιγμές, είναι αφιερωμένη στον Νίκο, τους φίλους του και την οικογένειά του. Το Little Island είναι ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για τον άνθρωπο που παράτησε τα πάντα για να επιστρέψει εκεί, στην αγκαλιά της φύσης. Με τα χρόνια έγινε ένα με το περιβάλλον και κατάφερε να επιβιώσει παρά τις πολλές δυσκολίες. Το δασαρχείο κυνηγούσε τον ερημίτη ζητώντας του να φύγει, αλλά εκείνος επέμενε ότι δεν θα εγκατέλειπε ποτέ τον νησάκι. Αυτό ήταν το πεπρωμένο του και έτσι έγινε. Δεν άλλαξε συνήθειες ακόμη και όταν του έκαψαν την παράγκα, γεγονός που τον πλήγωσε πολύ. Μόλις 2 μήνες μετά το τέλος των γυρισμάτων και πριν βγει στη δημοσιότητα το ντοκιμαντέρ, ο Νίκος έφυγε από τη ζωή εκεί στον τόπο του. Οι δημιουργοί Άγγελος Ψωμόπουλος, Λουκιανός Αρναουτάκης, Άλεξ Βιλαράς και 5 ακόμη συνεργάτες ανέβασαν το ντοκιμαντέρ διάρκειας 11,5 λεπτών στο διαδίκτυο, ελεύθερο προς όλους για θέαση. Τα γυρίσματα έγιναν στο νησί Χρυσή το καλοκαίρι του 2014 στην παράγκα που είχε φτιάξει ο αποφασισμένος ναυαγός. Το Little Island περιγράφει την ιστορία του σύγχρονου Ρομβουνσόνα Κρούσου και τη σχέση του με το όμορφο ερημονήσι. Από την εποχή που το αντίκρισε για πρώτη φορά σε ηλικία μόλις 7 ετών έως τα 24 του, οπότε τελείωσε με το στρατό και αποφάσισε να εγκατασταθεί για πάντα εκεί. Το ερωτεύτηκε όσο κανένας άλλος. Ο Βασιλάκης περιγράφει πως κατάφερε να φτιάξει οικογένεια στην πανέμορφη Χρυσή ή Γαϊδουρονήσι όπως λεγόταν παλιά, με το παγκοσμίω σπάνιο κέντρο δάσος και τις παραλίες με κάθε είδους κοχύλια. Εκεί γνώρισε και αγάπησε την Ολλανδέζα τουρίστρια Αντωνία με την οποία απόκτησε ένα κοριτσάκι. Έμειναν αρκετά χρόνια μαζί στην παράγκα, αλλά χωρίστηκαν την εποχή που το παιδί έπρεπε να πάει στο σχολείο και μάλιστα σε Ολλανδικό, ύστερα από κοινή απόφασή τους. Στα γυρίσματα ο 66χρονος είχε μαζί του τη μοναδική παρέα του, την όμορφη σκυλίτσα Κανέλα, που δεν έφευγε στιγμή από δίπλα του. Το project που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ενότητας ντοκιμαντέρ των σπουδών Digital Filmmaking ήδη παίρνει μέρος σε μεγάλα φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει καταφέρει να αποσπάσει σημαντικά βραβεία και διακρίσεις. Την νύχτα όσο κοιμάμαι στην παραλία. Αυτό θα κάνω. Εγώ δεν φεύγω από το νησί.
ωραίος. Δηλαδή ήταν γνωστό ότι έμενε αυτός ο άνθρωπος εκεί τόσα χρόνια. Δηλαδή ναι. Θέλω να πω πώς κατέληξαν αυτά τα τρία παιδιά να πάνε να κάνουν αυτό το ντοκιμαντέρ και μπράβο τους που το κάνανε. Από διακοπές, συμφώνησαν μαζί να κάνουν το γύρισμα. Δεν είχε πάει ποτέ τηλεοπτικό συνεργείο να το τραβήξει αυτές τις 4 δεκαετίες. Γι' αυτό λέω που το ξέρανε, ήταν γνωστό.